Καλημέρα παιδιά! Στο σημερινό βίντεο θα κάνω ένα vlog. Σας ρώτησα στο Instagram αν θέλετε να κάνω ένα vlog αυτές τις μέρες που καθόμαστε όλοι στο σπίτι λόγω κορονοϊού, για να σας δείξω και εγώ τι κάνω μες στο σπίτι αυτές τις μέρες, να σας δώσω κάποιες ιδέες που ίσως μπορείτε να κάνετε κι εσείς μες στο σπίτι για να μην βαριέστε και γενικά για να περάσει αυτή η περίοδος στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να δούμε άνθρωπο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω, γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που θα κάνουμε σε άλλη περίπτωση. Λοιπόν, τώρα είναι πρωί, πριν λίγο ξύπνησα, θα πάω να φάω πρωινό και μετά το πρόγραμμά μου εμένα έχει να κάνω γυμναστική. Μετά δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν θα μαγειρέψουμε, αν θα φτιάξουμε κάποιο γλυκό ή το οτιδήποτε. Οπότε προς το παρόν πάμε να φάω πρωινό και βλέπουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Μου για να συμπληρώσω την πλατφόρμα που μου έχουν στείλει από το σχολείο μου. Είναι από το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν και είναι μια πλατφόρμα που συμπληρώνουν όλοι οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου, γιατί στα δημοτικά νομίζω είναι κάτι άλλο, δεν είμαι πολύ σίγουρη, δεν ξέρω ακριβώς, για να ξεκινήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα. Να σας πω ότι εγώ πάω πρώτη λυκείου, οπότε εχθές ξαναπροσπάθησα να συμπληρώσω αυτή την πλατφόρμα και μου έβγαζε συνέχεια ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Ενώ η φίλη μου η Κατερίνα, τη θυμάστε, που είναι τρίτη λυκείου, τη συνδέθηκε αμέσως. Δεν είχε κάποιο θέμα με το να συμπληρώσει την πλατφόρμα. Μπορεί να μην έχουν φτιάξει ακόμα τις ρυθμίσεις για την πρώτη λυκείου. Τώρα, όποιος συμπλήρωσε την δεύτερη λυκείου, δεν ξέρω τι ισχύει. Είναι εγγραφή μαθητή-μαθήτρια στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Είναι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως σας είπα πριν. Εμάς μας έστειλε mail το σχολείο μου και μας ενημέρωσε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την εγγραφή. Εγώ προσπάθησα και χθες, όπως σας είπα, αλλά δεν μπορούσε να συνδεθεί. Πάμε να σας δείξω και λίγο πώς είναι η φόρμα, για να ξέρετε κι εσείς, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει ή δεν το έχετε ακούσει γι' αυτό. Τώρα, το πότε θα ξεκινήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα δεν το ξέρουμε ακόμα. Απλώς συμπληρώνουμε αυτήν την φόρμα και μετά μας ενημερώνουν, φαντάζομαι, στη συνέχεια για το πότε θα ξεκινήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα και πώς θα γίνουν. Δεν ξέρω περαιτέρω πληροφορίες να σας πω, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι κι εγώ σε επαφή με κάτι τέτοιο, να κάνω δηλαδή μάθημα από το σπίτι. Και νομίζω και τα περισσότερα παιδιά έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με κάτι αντίστοιχο. Οπότε θα προσπαθήσω να τη συμπληρώσω ξανά και να σας τη δείξω και εσάς. Πάμε να γυρίσω την κάμερα να σας τη δείξω. Να την πλατφόρμα λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Θα σας έχουν ένα link, φαντάζομαι, στο site του σχολείου σας, γιατί έτσι μας το είχαν κάνει. Και ανοίγαμε το link αυτό εδώ. Και συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, τα βασικά σου στοιχεία. Τάξη, σχολείο, όνομα, τεπώνυμο και όλα αυτά, ξέρετε. Λοιπόν, και στο τέλος συμπληρώνεις ότι αποδέχεσαι τους όρους χρήσης και κάνεις υποβολή της φόρμας. Μόλις συνδέθηκα, μπήκα και στη σελίδα, εδώ πέρα. Και έχει τα σχολικά νέα. Θα σας στέλνουν και ειδοποιήσεις βέβαια όταν θα έχετε κάποιο μάθημα, ας το πούμε, δεν ξέρω ακριβώς. Και δείχνει τώρα ποια σχολεία έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα. Και έχει διάφορα, γενικά τα σχολικά νέα. Τα βλέπετε κιόλας. Όλα εδώ, πάρα πολύ ωραία. Και αφού συνδέθηκα και όλα καλά και με το site λοιπόν, εδώ πέρα έχω συνδεθεί, το βλέπω κιόλας. Τώρα θα κάνω γυμναστική, μετά μπάνιο και μετά δεν ξέρω, λογικά θα φτιάξουμε μεσημεριανό να φάμε, κάτι τέτοιο. Είδατε, δηλαδή η μέρα περνάει έτσι πολύ βαρετά, να το πω. Περνάει πολύ απλά, δεν κάνουμε και κάτι το φοβερό, όπως σας είπα και στην αρχή. Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε έξω, να κάνουμε τίποτα, δηλαδή που λέει ο λόγος να θέλω να βγω, δεν μπορώ. Αλλά παιδιά, έχει μία μέρα σήμερα,
Τι ωραία ζέστη, ήλιο. Δηλαδή, είναι τόσο ωραία ημέρα για να καθόμαστε μέσα στο σπίτι. Και επειδή έπιασε το χέρι μου, σας αφήνω και τα λέμε μετά. Μόλις έκανα και μπάνιο και βγήκα λίγο στον κήπο να κάτσω. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορείτε να κάνετε αυτές τις μέρες, αν έχετε κήπο και αυλή και μπαλκόνι ακόμα, οτιδήποτε, θα μπορείτε να βγαίνετε έξω, να παίρνετε και λίγο βιταμίνη D και να μην κάθεστε μόνο μέσα στο σπίτι σας. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια πόρα πάρα πολύ ωραία ιδέα να βγείτε έξω, πιείτε και ένα ποτήρι χυμό. Οπότε αξιοποιήστε το αν έχετε κήπο ή μπαλκόνι και βγείτε έστω και για 10 λεπτά, μην είστε όλη την ώρα μέσα, μέσα, μέσα. Ιδιαίτερα αν έχει και καλό καιρό όπως έχει σήμερα, να βγαίνετε έξω κάνει πάρα πολύ καλό και σας βοηθάει λίγο να ανανεώνετε το μυαλό σας, θα το πω έτσι. Γιατί εντάξει, μέσα, μέσα, μέσα θα χαζέψουμε κάποια στιγμή. Οπότε αυτά τώρα θα μαγειρέψουμε, θα φτιάξουμε μπέργκερ και θα φτιάξω και onion rings, όπως αυτά που έχω κάνει στο βίντεο με τη Χριστίνα. Θα σας το έχω να το δείτε και πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας και πάλι, τώρα πλέον έχει φτάσει απόγευμα, το μεσημέρι δεν σας ξαναβλόγγαρα μετά το φαγητό, γιατί διάβασα και κοιμήθηκα. Η ώρα τώρα είναι 6 και έχω βγει λίγο στον κήπο έτσι να κάνω και μια βόλτα και μετά θα φτιάξω κρέμ καραμελέ. Ναι, γιατί βρήκα στο δουλάπι ένα κουτί της Γιώτης που έχει το φακελάκι που φτιάχνει την κρέμ καραμελέ μόνος και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ κρέμ καραμελέ σε γλυκό και έχουμε και γάλα που χρειάζεται μόνο γάλα, θα φτιάξω και θα περάσει και λίγο η ώρα και θα φτιάξω και κάτι για να έχουμε να τρώμε. Έχουμε πάρει όλοι φαντάζομαι πάρα πολλά κιλά που είμαστε μέσα στο σπίτι αυτές τις μέρες και το μόνο που κάνουμε είναι να φάμε. Επίσης θέλω να πάρω την Κατέρινα σε λίγο να δω αν δεν έχει μάθημα να της πω να έρθει. Μπορεί και να μην έρθει, δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Οπότε αυτά θα κάνω μια μικρή βολτίτσα εδώ στον κήπο και μετά θα φτιάξω την κρέμ καραμελέ. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε εδώ την κατσαρόλα μας. Εγώ θα φτιάξω ποσότητα για φόρμα. Θα χρησιμοποιήσω δηλαδή, να σας δείξω κιόλας, αυτήν εδώ την πλαστική τη φόρμα. Οπότε, στη συσκευασία λέει ότι βάζεις 1 λίτρο γάλα. Όμως εγώ θα βάλω λίγο παραπάνω γιατί όταν το είχα ξαναφτιάξει και είχα βάλει 1 λίτρο, είχε γίνει πάρα πολύ σφιχτό. Οπότε θέλει κάτι παραπάνω από 1 λίτρο. Οπότε θα βάλω 1 λίτρο. Κάνω αυτοσχέδιο βίντεο μαγειρικής, αν έχετε καταλάβει. Γιατί δεν έχουμε τώρα τρυπόδια και τέτοια πράγματα grande. Και θα βάλω και λίγο από εδώ. Θα βάλω γύρω στο 1 λίτρο και κάτι. Έχει μεζούρα. Αν έχει μεζούρα μπορούμε να μετρήσουμε. Θα βάλω 1,5 λίτρο. Ωραία. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε το γάλα λίγο να βράσει, όχι πολύ και να φουσκώσει και όλα αυτά, λίγο ίσα ίσα να είναι κάπως χλιαρό και μετά θα ρίξουμε το περιεχόμενο του φακέλου με τη σκόνη και αυτό που έχει την καραμέλα θα το ρίξω μέσα στη φόρμα. Οπότε τώρα πάμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε και με το vlog. Εγώ θα βάλω την κατσαρόλα στο μάτι. Να με βλέπετε τι κάνω. Ξεπλύνω λίγο τη φόρμα για να μην έχει καμιά σπονίτσα από το ντουλάπι. Και θα πάρω ένα τέτοιο σύρμα. Και πάμε τώρα πέρα να προσπαθώ και να κρατάω το vlog και να ανακατεύω ταυτόχρονα. Εγώ πώς ανακατεύω εδώ πέρα. Το αφήνουμε αυτό, ακόμα δεν έχει ζεσταθεί καλά καλά. Εντάξει, σας πηγαίνω λίγο πέρα εδώ, το καταλαβαίνω, αλλά έτσι είναι τα αυτοσχέδια βίντεο μαγειρικής. Λοιπόν, θα σας ακουμπήσω για λίγο τώρα εδώ. Ωραία. Ναι, πρέπει να έρθω εδώ για να είμαι φωτισμένη. Τέλεια. Οπότε θα ανοίξουμε αυτό το φάκελο.
Με τη σκόνη. Μυρίζει τέλεια. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Και τώρα θα ανοίξω και το φάκελο με την καραμέλα. Η καραμέλα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, και ξεκινάω τώρα. Θα ρίχνω. Να πάει παντού αρχικά, κάτω στον πάτο. Θα σας κλείσω βέβαια τώρα εδώ, γιατί με ένα χέρι δεν γίνεται η δουλειά. Αλλά να ξέρετε ότι κάπως έτσι, δηλαδή θα βάλω και γύρω-γύρω, εννοείται. Φτάνει όλο αυτό για τη φόρμα και είναι πάρα πολύ μάλιστα. Οπότε θα σας κλείνω να τελειώσω. Και θα σας δείξω λίγο που θα βάλω και τη σκόνη στο γάλα. Τώρα έχει βράσει το γάλα, το βλέπουμε κιόλας γιατί βγάζει ατμούς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εσείς από το βίντεο. Και θα ρίξω εδώ την κρέμα. Αυτό κανονικά έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα, αλλά δεν πειράζει τώρα. Και θα συνεχίσω να κατέβω. Μην περιμένετε να πήξει αυτό εδώ, δεν θα πήξει, γιατί αυτή έτσι είναι η κρέμα, δεν είναι σαν διότης να σαραγωσίτη που πίζει. Αλλά πρέπει να ανακατέψουμε καλά για να διαλυθεί τελείως. Θα το αφήσουμε 1-2 λεπτά να δράσει μαζί με την κρέμα και μετά θα το ρίξουμε στη φόρμα. Οπότε σας αφήνω και θα σας δείξω σε λίγο που το βάλω στη φόρμα. Έχω βάλει μέσα την καραμέλα. Όπως σας είπα, αυτό μένει στον πάτο και μετά όταν το αναποδογυρίζετε πέφτει ομοιόμορφα πάνω από το γλυκό. Και τώρα θα ρίξω μέσα εδώ. Πώς θα το δείτε, τέλος πάντων, εδώ είναι το γάλα μαζί με την κρέμα και θα το ρίξω προσεκτικά, πάμε, μέσα στην φόρμα. Λοιπόν, τώρα δεν το βάζω κατευθείαν στο ψυγείο, πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει πρώτα και μετά θα το βάλουμε στο ψυγείο, να σας δείξω τώρα πώς είναι. Θα το αφήσω να κρυώσει και μετά θα το βάλω στο ψυγείο όπως σας είπα. Οπότε το αφήνουμε εδώ στην άκρη, δεν το πειράζουμε καθόλου. Ήταν ένας εκεί στον δρόμο που τον είδα και φόραγε τη μάσκα και πήγαινε έτσι. Όπα, λέω πάει, ζόμπι. Κλαίω. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται στις 7 η ώρα το απόγευμα σπίτι μου. Ναι. Γεια σας και πάλι, είμαστε στην επόμενη μέρα. Εχθές δεν σας ξανατράβηξα από την ώρα που είχα φτιάξει το γλυκό, γιατί από εκεί και πέρα μετά έλειωσα στο Netflix, έχω ξεκινήσει το Breaking Bad. Τώρα είναι μεσημέρι πλέον, σηκώθηκα κανονικά το πρωί, έφαγα πρωινό, έκανα μια βόλτα στον κήπο, αυτά. Και είπα να συνεχίσω και σήμερα το vlog. Τελικά χθες δεν ήρθε η Κατερίνα σπίτι, είχε μάθημα μέχρι πολύ αργά. Τώρα θα πάω να φάω μεσημεριανό και το μεσημέρι πολύ απλά θα λιώσω στο Breaking Bad. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μοντάρω και αυτό το βίντεο. Οπότε αφού συνεχίζω αυτό το vlog, σας είπα λίγο έτσι τι γίνεται για να μην χαθείτε κι εσείς. Οπότε αυτά τα λέμε πιο μετά. Έχει φτάσει απόγευμα πλέον και ένα πράγμα έχω να πω. Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά, έχω δει Netflix, έχω διαβάσει. Έχω μπει στο Instagram, έχω δει YouTube, έχω κάνει τόσα και τόσα και δεν περνάει η ώρα, πραγματικά. Και εκτός από αυτό, ότι δεν περνάει η ώρα, δεν βρίσκω και κάτι άλλο να κάνω για να περάσει η ώρα. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ ωραίο ήλιο, συνεχίζει αυτή η μέρα, η φανταστική, λες και το κάνει επίτηδες ο καιρός. Αυτές τις μέρες που δεν μπορούμε να βγούμε, να κάνει τόσο καλές μέρες. Πίστευα πως θα είναι πιο εύκολο από όσο νομίζω να κάθομαι στο σπίτι. Τελικά δεν είναι. Ελπίζω να ξεκινήσω διαδικτυακά μαθήματα όσο πιο σύντομα γίνεται για να έχουμε να κάνουμε κάτι τουλάχιστον. Αυτά. Αν συμβεί κάτι φοβερό, έτσι που δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, γιατί αυτή είναι η μέρα μου εμένα έτσι όλη μέρα, θα σας ανοίξω την κάμερα, οπωσδήποτε. Σε άλλα πολύ καλά νέα, παραγγείλαμε σουβλάκι και μόλις ήρθε, δείτε κιόλας, δείτε. Δεν θέλω να κράξετε από κάτω, να έχεις λίγο στο νου σου τη vegan διατροφή, coronavirus, τι παραγγέλνεις απ' έξω να φας στο σπίτι σου. Δεν θέλω, μην κράξετε, πολύ ωραίο φαίνεται, οπότε θα σας αφήσω να φάω και θα τα πούμε μετά. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα νομίζω να κλείσω αυτό το vlog. Το κράτησα 2 μέρες, καλά ήτανε πιστεύω.
Θέλω να μου πείτε κάτω στο σχόλιο βέβαια εσείς αν θέλετε να κάνω κι άλλο τέτοιου είδους vlog μέσα στο σπίτι. Αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!